Για ένα κατά συρροή δολοφόνο κάνει λόγο ο ποινικολόγος Γιώργος Τιακάκης, ο οποίος εκ μέρους της οικογένειας των θυμάτων του Μακελιού στις Μοίρες δηλώνει αύριο παράσταση πολιτικής αγωγής. Να ζητήσουμε και σε αυτό το χρόνο και αργότερα στο ποινικό δικαστήριο παραδειγματική τιμωρία ενός κατά συρροή δράστη, ο οποίος προσχεδιασμένα πήγε να σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους και αφετέρου να προστατεύσει την ίδια την κοινωνία από τέτοιες συμπεριφορές. Η σύζυγος και τα παιδιά του συνταξιούχου που εκτελέστηκε μπροστά στα μάτια του εγγονού του ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του κατηγορουμένου, αντιδρώντας σφοδρά σε όσα έχει ισχυριστεί επικαλούμενος κενά μνήμης και έλλειψη καταλογισμού εξαιτίας της μέθης. Στις περιπτώσεις υπαίτειας μέθης, όπου ένας άνθρωπος πίνει και στη συνέχεια πηγαίνει και σκοτώνει ή κάνει οποιοδήποτε άλλο έγκλημα και μετά επικαλείται μειωμένο καταλογισμό ή ακαταλόγιστο. Αυτά ο ποινικός νομοθέτης τα έχει ρυθμίσει και δεν αφήνει περιθώρια στους δράστες να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο και να θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Σίγουρα είναι το αλκοόλ, ωστόσο τέτοιου είδους συμπεριφορές, ακραίες συμπεριφορές, ίσως τις μεγαλώνει, τις μεγιστοποιεί, τις κάνει πιο επικίνδυνες. Η οικογένεια των θυμάτων ζητά δικαίωση όχι μόνο στη μνήμη του άτυχου ηλικιωμένου που έχασε ανέτεια τη ζωή του μέσα στο σπίτι του, αλλά και για το θανάσιμο κίνδυνο που διέτρεξαν τα ανήλικα παιδιά, τα οποία έζησαν ένα πραγματικό εφιάλτη με τις σφαίρες να περνούν δίπλα τους. Πήγε να σκοτώσει, αποπειράθηκε να σκοτώσει, με άμεσο δόλο γνωρίζοντας ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι στους χώρους αυτούς, πέραν της συζύγου του αείμνηστου Κωνσταντίνου Χατζάκη, την οποία ευθέως πυροβόλησε, και σε χώρο όπου γνώριζε και είχε δει και είχε πει μέσα ότι υπήρχαν άλλοι άνθρωποι εναντίον των οποίων πυροβόλησε και μόνο από τύχη και όχι από τη δική του θέληση γλίτωσαν τη ζωή τους. Επομένως νομίζω ότι δεν έχει τελέσει ένα έγκλημα, είναι μια διαρκής εγκληματική συμπεριφορά για την οποία νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να δώσει την ανάλογη απάντηση. Ο κλινικός ψυχολόγος Νίκος Παπανικολάου κάνει λόγο για ένα τραύμα που θα τα συνοδεύει σε όλη τη ζωή τους. Να βιώνει κάποιος το θάνατο ουσιαστικά κάποια μέτρα δίπλα του. Σίγουρα το να φλερτάρει με το θάνατο, εν είδη μια σφαίρα η οποία περνάει και σφυρίζει κοντά του. Σίγουρα το να χάνει ένα προσφυλές του πρόσωπο όπως ήταν ο παππούς του για παράδειγμα. Νομίζω ότι μόνο τραυματική εμπειρία μπορεί να χαρακτηριστεί, ειδικά για μια ιδιαίτερη περίοδο όπως είναι η περίοδος της εφηβείας. Άρα λοιπόν είναι μια δύσκολη κατάσταση, σίγουρα μια τραυματική κατάσταση. Ο κύριος Παπανικολάου μιλά για ένα έγκλημα με πρωτοφανείς διαστάσεις και ακραία βία που πρέπει να προβληματίσει ώστε να μην επαναληφθεί. Να προλάβουμε παρόμοια περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν στο μέλλον. Δυστυχώς δεν είναι από τα περιστατικά που συμβαίνουν συχνά, αλλά ωστόσο συμβαίνουν. Και ίσως δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, δεν είναι το πρώτο, αλλά σίγουρα ίσως δεν είναι και το τελευταίο.